Αύριο, σας τα λέγαμε και χθες βεβαίως, έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εγώ θέλω να λέω σημαντική και αυτά τα βαρύδουκα, επιστημονική, είναι με εκλαϊκευμένη γνώση, μια εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκεκριμένα από την Χειρουργική Κλινική, διατροφή και άσκηση στην πρόληψη και του καρκίνου. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την οικοδέσποινα της αυριανής εκδήλωσης. Είναι η επίκουρη καθηγήτρια χειρουργικής, η κυρία Άντα Πουλτσίδη. Γεια σας, κυρία Πουλτσίδη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Θα μας καλοδεχτεί λοιπόν αύριο στις 7 στο διβάνι της Λάρισσας, με ελεύθερη είσοδο εννοείται. Αν επικοινωνούμε την εκδήλωση, είναι γιατί απευθύνεται στην κοινωνία. Ναι, είναι μια ενημερωτική εκδήλωση. Δεν βρίσκονται μεταξύ τους γιατροί για να τα πούνε. Έτσι. Έχει θα σημασία. Έχουν και γιατροί. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Όχι, ενώ δεν το περιορίζεται στον δικό σας κλάδο, στον επιστημονικό. Καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα συστατικά καταρχήν αυτής της πολύ ενδιαφέρουσα συνάντησης, διότι ναι μεν θα είναι όπως είπατε και γιατροί, θα είναι και διατροφολόγος, αλλά θα είναι και ο Ηλίας Μαμαλάκης, που όλοι ξέρουμε ότι έχει εντρυφήσει με μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική στη γαστρονομία, αλλά και η Ελένη Πετρουλάκη που προσεγγίζει το ευζήν με την δική της ματιά. Ο Κουρέτας από τη βιοτεχνολογία δεν είναι από το δικό σας τμήμα, αλλά και εκείνος έχει κάνει σημαντικά πράγματα ειδικά στο με δικό την του πεδίο. Που είναι λοιπόν, ένας εγώ πολύ έδωσα τα βασικά. Πάμε τώρα να δούμε τον πυρήνα, τη φιλοσοφία αυτής της εκδήλωσης. Θέλω να πω ότι αυτή η εκδήλωση είναι μια απαρχή εκδηλώσεων στα πλαίσια της εξωστρέφειας, των εορτασμού των 30 ετών από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας, όπως αποφάσισε η παρούσα διοίκηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις προς τον κόσμο, έτσι, σε αυτό το πνεύμα, που θα απευθύνονται όχι μόνο στο κοινό της Λάρισσας, αλλά και σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας θα δραματιστούν. Τώρα περίφημα για τη συγκεκριμένη. Ναι, θα τα βγάλουμε ατζέντα πλήρη. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη. Άρχισε μάλλον για γεωχειρουργική κλινική, για να μην την αδικήσω. Την Τετάρτη έκανε στην πύλη Τρικάλων σε συνεργασία, νομίζω, με τα ΚΑΠΗ και δεν είμαι σίγουρη να μιλάω κάτι λάθος, γιατί ο προληπτικό έλεγχο ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Και θα ακολουθήσει και άλλη εκδήλωση από αυτή την κλινική. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τώρα τη δική μας, θέλαμε να δώσουμε, να μετουσιώσουμε στον κόσμο γνώσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα. Που σας πληροφορώ ότι και οι ίδιοι δεν τα γνωρίζουμε. Είμαστε γιατροί, είμαστε χειρουργοί, δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά πια η αντιμετώπιση του ασθενούς είναι ολιστική. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον ασθενή από όλα τα συστήματά του και η διατροφή, σίγουρα και η άσκηση, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή. Η διατροφή, ειδικά στην καθημερινότητα, επισέρχεται, που επιδρά σε πάρα πολλά συστήματα. Ειδικά στον καρκίνο, υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι που συσχετίζονται με διατροφικούς παράγοντες, αλλά και γενικά η διατροφή μας βοηθάει να έχουμε ένα καλό αμυντικό σύστημα, άρα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Η άσκηση επιπλέον θεωρείται με δεδομένα και επιστημονικές εργασίες ότι είναι νούμερο ένα στην πρωτογενή πρόληψη πολλών καρκίνων και ειδικά για τον καρκίνο του μαστού που διαχειρίζομαι εγώ. Αυτός ήταν ο σκοπός μας, να κάνουμε και κάτι ευχάριστο, αλλά ταυτόχρονα να μετουσιώσουμε με πρακτικό τρόπο επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με την πρόληψη. Έτσι. Και όπως είπαμε, επειδή δεν είναι ένα συνέδριο που βρήθη από επιστημονικούς όρους ή από ατάκες με τις οποίες συνεννούνται μεταξύ τους οι γιατροί, θα είναι εκλαϊκευμένη και η επιστημονική γνώση. Δηλαδή δεν πάνε να μας μπερδέψουν, πάνε να μας ξεμπερδέψουν. Όχι, όχι. Γιατί σκοπός είναι πολύπλοκο ζήτημα και επώδυνο ο καρκίνος. Έτσι. Φυσικά, αλλά σας είπα ότι δεν έχει μόνο τίτλος, είναι και ευζήν. Το βάλαμε έτσι γιατί δεν θέλουμε να απευθυνθούμε αποκλειστικά για το καρκίνο. Εντάξει, το γνωρίζουμε πια ότι τα ποσοστά καρκίνου είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά τουλάχιστον η διατροφή και η άσκηση είναι δύο από τους παράγοντες που μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να προλάβουμε. Σίγουρα ο απεικονιστικός έλεγχος και η πρώιμη διάγνωση παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, που είναι η δευτερογενή πρόληψη. Εμείς θα εστιάσουμε στην πρωτογενή πρόληψη και θέλουμε, σας είπαμε, αυτό πώς θα το μετουσιώσουμε, πώς στην πράξη, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, δεν είναι όπως έχω πει. Πάμε να δούμε τις εισηγήσεις. Μας καλωσορίζετε εσείς και ποιος άλλος? Ο διευθυντής κλινικής μας, φυσικά, ο κ. Τεπετέστα, είναι και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ιατρικού τμήματος. Έτσι, ελπίζουμε να γίνει η σχολή, αυτή είναι η επιδίωξή μας. Και από εκεί και πέρα,
Εμείς θα κάνουμε μια εισήγηση σε σχέση με τη φιλοσοφία της εκδήλωσης. Μια διατροφολόγος από τη γαστρολογική κλινική, την πανεπιστημιακή, θα μιλήσει που είναι στο μεταπτυχιακό της κλινικής. Η κυρία Ζωή Δανίλη, καθηγήτρια της πνευμονολογίας, θα πραγματευτεί επιστημονικά το θέμα της άσκησης και πώς αυτή προλαμβάνει, παίζει ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου. Ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας θα μιλήσει για την αντιοξείδωση που πάρα πολύ είναι γνώστης αυτό και το αρέσει να τη διαχειρίζεται. Και μετά γιατί το έχει κυκλοφορήσει το αντιοξειδωτικό παράδοξο στη διατροφή μας, σας έχει προετοιμάσει? Δεν με έχει προετοιμάσει ακριβώς, αλλά όταν του απίστηνα πολλές φορές κάποια ερώτηση ότι θέλω να σχολιάσεις για τις βιταμίνες φερρυπίνης, τη διάρκεια ατόμων που παίρνουν χημειοθεραπείες, δηλαδή που όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να παίρνεις πολύ υψηλές δόσεις, αυτός μου είπε όχι, γιατί πραγματικά το έχουμε απορρίψει. Και μας ρωτάνε και ασθενείς τι να κάνω, πόσο να πάρω. Δεν συμβαίνει αυτό. Θα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα δούμε και τι εννοεί με το αντιοξειδωτικό παράδοσο στη διατροφή μας. Είμαι και εγώ περίεργη πραγματικά. Και από εκεί και πέρα ο κ. Ηλίας Μαμαλάκης θα μας πει πώς αυτά θα τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας διατροφή. Και η κυρία Ελένη Πετρουλάκη θα μας δείξει πώς γενικά, γιατί εγώ προσωπικά, αν θέλετε, δεν μπορώ να τρέχω στο κείμενο. Δεν έχω χρόνο. Μακάρι, μου αρέσει η γυμναστική. Και πραγματικά δεν μου αρέσει. Μα αυτό ήθελα να πω πριν που λέγατε για την κυρία Δανίλη, για την άσκηση που προλαμβάνει τον καρκίνο. Όλοι θα θέλαμε. Και εσείς και εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι. Ακριβώς. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Έτσι. Και πολλές φορές όταν φτάνεις 12 το βράδυ είσαι πτώμα. Άρα αυτό η Ελένη Πετρουλάκη θα μας δείξει πώς και στο σπίτι μας ή στο γραφείο μας μπορούμε να κάνουμε. Πώς και στο σπίτι, στο γραφείο μας, αυτό ήταν δική μου απέτηση, γιατί λέω για εμάς που δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Γι' αυτό σας είπα, όλη αυτή η γνώση επιστημονική θα πρέπει να μετουσιωθεί σε κάτι πρακτικό και πραγματικά πραγματοποιήσιμο και όχι ουτοπικό. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, όλα ωραία καλά, αλλά πώς θα τα εφαρμόσω αυτά, δεν μπορώ να τα κάνω. Βέβαια. Ναι. Και επιπλέον με λύσεις που δεν θα είναι ακριβές με την καθημερινή μας διατροφή, από ό,τι είδα και όλος ο κ. Μαμαλάκης, γιατί έχω δει το βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικό, με τον κύριο Κουρέτα που έχουμε, τα γράφει με απλά ελληνικά συστατικά. Και όχι γιατί πολλές φορές γκότσι μπέρι, τέτοιο ακάι μπέρι, όλα αυτά. Ειλικρινά δεν ξέρεις μερικές φορές τι να πρωτοδοκιμάσεις από αυτά. Λοιπόν, αύριο στις 7 ξεκινούν αυτά τα ωραία. Αύριο στις 7 περιμένουμε. 7 και κάτι, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε στο διβάνι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μπουκέτο εισηγήσεων. Που το ένα έρχεται να προσθέσει σε ενδιαφέρον στο άλλο και σε γνώση. Πολλά μπράβο, γιατί για αυτή την πρώτη, όπως είπατε, από μια σειρά εξωστρεφών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχουμε και άλλα. Τα 30χρονα, έτσι, συμπίπτει και αύριο με τη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται και στο Βόλο, αλλά αυτό αφορά στην κοινωνία της Λάρισας, άρα το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Πολύ καλή επιτυχία.